Αγαπητοί εκπρόσωποι τη μέσου μαζική ενημέρωση, κυρίε και κύριοι, από καρδιά μια καλή χρονιά, γεμάτη υγεία, χαρά, αισιοδοξία, δημιουργία τόσο εσάς και της οικογένειάς σας, όσο και σε όλους τους δημότες του Δήμου του Αγίου Νικολάου. Νιώθω πραγματικά ιδιαίτερη τιμή που προεδρεύω σε αυτή την πρώτη δική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ως πλειοψηφό Δημοτικό Σύμβουλο και γι' αυτό οφείλω να ευχαριστήσω τους πολίτες του Δήμου του Αγίου Νικολάου για την τιμή αυτή στο πρόσωπό μου. Σας καλωσορίζω στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο για την χρονική περίοδο του 2024 έως 2028 με δήμαρχο τον κύριο Μανώλη Μενεγάκη και εύχομαι σε όλους μας να έχουμε μια καλή, δημιουργική και παραγωγική θητεία. Είναι ένα νέο ξεκίνημα, ένα νέο Δημοτικό Συμβούλιο με πολλά παλιά αλλά και νέα πρόσωπα. Είναι ξεκάθαρο ότι τα προβλήματα είναι κοινά, είναι όλων μας και γι' αυτό κύριο μέλημα και ευθύνη μας πρέπει να είναι η επίλυσή του με την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνένεση και συνεργασία. Γιατί σίγουρα ο αρχικός στόχος είναι το καλό του τόπου και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών του Δήμου μας. Προτού προχωρήσουμε στην διαδικασία, θα δώσω το λόγο στον Δήμαρχο για ένα χαιρετισμό. Κύριε Δήμαρχε. Σας ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Χαιρετώ κι εγώ τη σειρά μου το σημερινό πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο. Όπως είπαμε και πριν, τα πιο επίλεκτα μέλη της τοπικής μας κοινωνίας βρίσκονται εδώ σήμερα. Ο λαός του Μυραμπέλου, του Δήμου Αγίου Νικολάου, τα εξέλεξε, τα ανέλεξε σε αυτή τη θέση και όλοι σας, όλοι μας, καλούμαστε να προσφέρουμε για τον τόπο μας με ανιδιοτέλεια, με τον τρόπο που ο καθένας νομίζει και καταλαβαίνει, και οι όποιες αντιγλήσεις και διαφωνίες μπορεί να έχουμε, εύχομαι να είναι στα πλαίσια της καλόπιστης κριτικής και στα πλαίσια της έκφρασης άποψης για να βγει ένα καλό αποτέλεσμα. Γιατί εντάξει, κανείς δεν τα ξέρει όλα, κανείς δεν είναι αλάνταστος, όλα γίνονται για το καλό του τόπου. Και αν ωφεληθεί ο τόπος μας, θα ωφεληθούμε και όλοι με την έννοια της το ότι η κοινωνία μας θα πάει ένα βήμα μπροστά, όπως το έχει και ανάγκη και σε αυτούς τους καιρούς οι οποίοι έχουν τις δυσκολίες τους, όπως είπατε. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι θα ήθελα να γενιάσουμε, αν γίνεται, τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου προσωπική πρόθεση, αλλά και του συνδυασμού μας, αλλά μια που βρίσκομαι στη θεσμική θέση του Δημάρχου, να σας πω ότι θέλω να αφήσουμε πίσω την συνήθι και εύκολη δικαιολογία ότι δεν έχουμε προσωπικό, δεν έχουμε δυσκολίες, έχουμε δυσκολίες στην γραφειοκρατία, έχουμε δυσκολίες με τις χρηματοδοτήσεις και όλα αυτά. Ναι, τις έχουμε, αλλά να μην μένουμε σε αυτό και να δούμε με αυτά που διαθέτουμε πώς μπορούμε να δουλέψουμε καλύτερα και να παράξουμε έργο και να βρούμε και τρόπους να διεκδικήσουμε και περισσότερα. Έτσι, να μην μένουμε εκεί, να μην το χρησιμοποιούμε ως πολιτική δικαιολογία αυτό. Τέλος, να πω ότι ως μετάβαση από την απερχόμενη προς την τωρινή Δημοτική Αρχή, η οποία θα ανακοινωθεί μετά από αυτό το Συμβούλιο από αύριο, θα ήθελα μόνο να πω ότι πιστεύουμε στη συνέχεια του Δήμου, δεν θέλουμε να διακόψουμε τα καλά που μπορεί να γίνονται, όμως θα ελέγξουμε, θα κάνουμε έναν έλεγχο σε ό,τι παραλαμβάνουμε και σε ό,τι υπάρχει στο Δήμο, για να ξέρουμε που πατάμε, να ξέρουμε που βρισκόμαστε και πώς μπορούμε να κινηθούμε. Και ταυτόχρονα, βέβαια, να φανερωθεί, να εμφανιστεί και ποιο έργο αξίζει να συνεχιστεί και να ακολουθούν οι διαδικασίες, γιατί προφανώς υπάρχουν και όριμα πράγματα και πολύ
με κοινή συνένεση αποφασισμένα πράγματα του παρελθόντος, τα οποία πρέπει να συνεχίσουν και μάλιστα να συνεχίσουν και με γορμούς ρυθμούς για να απολαύσουν οι συμπολίτες μας αυτές τις υπηρεσίες και τις υποδομές και που έχουν προγραμματιστεί από το παρελθόν. Λοιπόν, αυτά, να ευχηθώ πάλι καλή χρονιά, χρόνια πολλά σε όλους εσάς, προσωπικά στην οικογένειά σας και χαίρομαι πάρα πολύ που κέρδισε το Φλουρί το πρώτο Περιπολικό μας Συμβούλιο. Είναι νομίζω συμβολικό και να δίνουμε πρώτα ένταση στο ενδιαφέρον μας, στη συλλογικότητα και στο πώς συμπληρώνει ένας τον άλλο και όχι τόσο στις αντεκτήσεις. Εύκολες διαδικτήσεις κάνουν εντύπωση, αρέσουν και στα μέσα ενημέρωσης, αλλά εμείς θέλουμε να παράξουμε έργο και πιστεύω ότι ισχύει για όλους. Δεν μιλάω μόνο για την δική μας δημοτική ομάδα, ισχύει για όλους. Έτσι εννοείται αυτό. Ασχέτως αν έχουμε διαφορετικές οπτικές γωνίες. Λοιπόν, αυτά, ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Αγαπητέ Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι, πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων, μέλη των Τοπικών Συμβουλίων, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου μια καλή χρονιά σε όλους, με υγεία και ευτυχία στα σπιτικά σας. Να ευχηθώ στο Δημοτικό Συμβούλιο να έχει μια καλή και δημιουργική θητεία. Δήμαρχε, χαίρομαι αυτό που είπες, ότι οι δημοτικές αρχές έχουν συνέχεια. Υπάρχουν πράγματα τα οποία έχουν τρομολογηθεί και καλό είναι να συνεχιστούν. Αυτό θεωρώ ότι είναι το απολύτως λογικό. Άλλωστε, έχουν ψηφιστεί πράγματα με ισχυρές πλειοψηφίες στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και περιμένουμε να δούμε να πραγματοποιούνται. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, ασκήστε τη δική σας πολιτική. Έχετε τους στόχους σας, τους ξεδιπλώσατε προεκλογικά. Άλλωστε, ο νέος νόμος σας δίνει μια ισχυρή πλειοψηφία, όχι μόνο εσάς, σε όλους τους δημάρχους της χώρας, έτσι ώστε να μπορείτε με άνεση να ασκήσετε την πολιτική σας και να φέρετε τα αποτελέσματα που εσείς νομίζετε. Από την πλευρά μου, από την πλευρά μου ως πλειοψηφία, όπως σας είπα και στην ορκομοσία, θέλουμε να είμαστε κοντά, όλοι μαζί, όμως θα ασκήσουμε και το ρόλο που μας δίνει ο νόμος, που δεν είναι άλλος από τον έλεγχο και φυσικά από την κριτική, η οποία, όπως σας έχω ξαναπεί, θα είναι μια εκποδομητική κριτική με θέσεις και προτάσεις. Αυτός είναι ο στόχος μας. Νομίζω ότι, όπως είχα πει και προεκλογικά, η νέα σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου, από ό,τι φαίνεται, δίνει την εγγύηση ότι θα είναι ένα πολύ καλό Δημοτικό Συμβούλιο, χωρίς αντεκτήσεις αντιπαραθέσεις. Και νομίζω ότι, όπως είπαμε, έχουμε μιλήσει και μέχρι τώρα, θα προσπαθήσουμε να βαδίσουμε με συνένεση, όπως την εκλογή του Προεδρείου αμέσως μετά. Αυτά θα ήθελα να πω σε γενικές γραμμές. Σας ευχαριστώ. Καλή χρονιά σε όλους. Καλησπέρα και από μένα. Να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου στο Δήμαρχο, στο Δημοτικό Συμβούλιο, στους Προέδρους, σε όλα τα μέλη της που βρίσκονται σήμερα εδώ, μια καλή χρονιά. Μια δημιουργική και μια δημοτική περίοδο που θα παράκληθεί ένα έργο προς όφελος στην προώθηση των δημοτών. Είναι ιδιαίτερα χαρούμενο και το έχω νομίζω ότι και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου φάνηκε ότι εκπροσωπούμε μια αλλαγή γενιάς που ναι μεν, όπως βλέπω και σήμερα από την τοποθέτηση του Δημάρχου, ότι υπάρχει συνέχεια και πανερχόμαστε μια σειρά πραγμάτων γίνανε καλούς και θα πρέπει να δούμε πώς θα συνεχιστούμε όλοι μαζί. Όλοι μαζί για το καλό του τόπου να προσπαθήσουμε και να μπορέσουμε να δώσουμε στους δημότες μας ένα καλύτερο βήμα από ό,τι τον παραλάβουμε. Να ευχηθώ σε όλους υγεία, έτσι γιατί το διάστημα ήταν δύσκολο για όλους. Παραγωγική χρονιά και είμαστε εδώ με τη σειρά μας και εμείς σαν συνεργός στην πράξη οι οποίοι θα θέλουμε με συνένεση να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μια σειρά ζητημάτων. Θα είμαστε εδώ να κάνουμε την κριτική μας και όλοι μαζί να προσπαθήσουμε για τον καλό του μας. Ευχαριστώ. Να ευχηθώ μια καλή χρονιά. Καταρχήν στα σπιτικά όλων μας. Στον νέο Δήμαρχο μια θητεία ουσιαστική, μια θητεία παραγωγική, δημιουργική. Να ευχηθώ το όραμα το οποίο είδαμε προεκλογικά και το σχέδιο με τη νέα ομάδα την οποία θα συγκροτήσει
να προσφέρει πράξεις και υπηρεσίες στους συμπολίτες μας, στους ανθρώπους που ζουν και επισκέπτονται τον τόπο μας. Από την πλευρά μου προσωπικά, έχοντας την εμπειρία του παρελθόντος σε ένα δημοτικό συμβούλιο, στο οποίο ασκείτο μία αντιπαράθεση για την αντιπαράθεση. Μόνο και μόνο για λόγους σκοπιμότητες, εγώ από την πλευρά μου δηλώνω ότι θα είμαι μακριά. Έχοντας λοιπόν επίγνωση του ρόλου και της συμμετοχής μου στην ελάσσονα μειοψηφία, αλλά και επίγνωση της ευθύνης μου, θα είμαι εδώ, θα παρακολουθώ, θα έχω λόγο δημιουργικό, χωρίς αντιπαράθεση, χωρίς ακύρωση και χωρίς μηδενισμό στο έργο το οποίο πραγματικά με ενδιαφέρον θα δούμε να ξεκινήσετε από την ομάδα που θα συγκροτήσετε, κύριε Δημαρχή. Καλή θητεία. Το παιδάκι πρώτη μέρα στο σχολείο, να με συγχωρέσετε για το στρέγγι μου. Θέλω να πω στον κύριο Μανώλη Καλλιαρχή, στη θητεία σας. Έτσι νιώθω μια μεγάλη αισιοδοξία ότι θα μπορέσουμε όλοι μαζί να βρούμε έναν τρόπο να συνεργαστούμε και να παράξουμε έργο. Θέλω λοιπόν, ξεκινώντας αυτό το ταξίδι, με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό από πλευράς μου και συγκίνηση, να μοιραστώ δύο-τρεις σκέψεις που έχω μαζί σας και αυτές οι σκέψεις μου είναι και η στάση που, με την οποία εγώ ξεκινάω αυτό το ταξίδι δίπλα σας. Και λέω δίπλα σας και έχει αξία αυτό για μένα. Το πρώτο που θέλω να μοιραστώ λοιπόν με το Δημοτικό Συμβούλιο είναι ότι οι προσωπικές συμπάθειες και έφτρες για μένα δεν υπάρχουν σε αυτή την αίθουσα. Είμαστε σε μια μικρή κοινωνία, κάποιοι συμπαθιόμαστε πολύ και κάποιοι αντιπαθιόμαστε πολύ. Δεν είναι υποχρεωτικό όλοι να αγαπηθούμαστε, αλλά το τι συμβαίνει έξω από εδώ, για μένα θα πρέπει να μένει έξω από εδώ. Όπως και το τι συμβαίνει εδώ μέσα, θα πρέπει να μένει εδώ μέσα, όταν αυτό γίνεται με σεβασμό προς το πρόσωπο του συναδέλφου μας. Αυτό είναι το ένα που θέλω να μοιραστώ μαζί σας, οπότε αυτή είναι η στάση την οποία θα κρατήσω σαν άνθρωπος και σαν πολιτικό πια. Το δεύτερο που θέλω να μοιραστώ σαν σκέψη είναι το πώς βλέπω εγώ το πρόσωπό μου και τη συμμετοχή μου στα κοινά. Θα με επιτρέψετε να κοιτάω τις σημειώσεις μου, γιατί είμαι συναισθηματικά φορτισμένη και οπότε θα με το επιτρέψετε. Βλέπω τον εαυτό μου σαν συνδικούντα, δεν βλέπω μονάχα σαν αντιπολίτευση. Σαφώς είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να παράξουμε ένα αντιπολιτευτικό έργο, αλλά βλέπω τον εαυτό μου σαν συνδικούντα. Βλέπω τον εαυτό μου σαν ένα υψηλό βαθμό υπαλλήλων δημοτών, γιατί αυτό νομίζω πρέπει να είναι ένα δημοτικό συμβούλιο. Και ως τέτοιοι, δεν νοείται για μένα να υπάρχει μία χρήση των social media. Δεν είμαι εδώ για να υποδείξω στον καθένα σας πώς θα χρησιμοποιεί τα προσωπικά μέσα δικτύωσης, αλλά έτσι με το ρόλο αυτό του υψηλόβαθμου υπάλληλου δεν νοείται να χρησιμοποιείτε τα social media για προσωπικές προσβολές, για να λύνουμε διαφορές και να προσβάλλουμε. Εδώ είμαστε για να βρούμε έναν τρόπο να συνεργαζόμαστε έξω από συμπάθειες και αντιπάθειες και με το σεβασμό που αναλογεί στα επίλεκτα πρόσωπα που ανέφερε ο Δήμαρχος προηγουμένως. Δεν μπορώ να προσβάλλω τους άλλους και ταυτόχρονα να χρησιμοποιώ τα social media για δική μου προβολή. Να χτίσω λοιπόν ένα προφίλ τέτοιο προσβάλλοντας προσωπικότητες. Για μένα κόκκινες γραμμές είναι οτιδήποτε έχει να κάνει φύγει ανθρώπινα δικαιώματα και αξίες, φύγει την νοημοσύνη τη δική μου, αλλά και των πολιτών, και οτιδήποτε έχει να κάνει με ρατσιστικά σχόλια, υγειονομικά κτλ. Τέλος,
Θεωρώ ότι είμαστε όλοι εισάξιοι. Το εισόδημα θα φανεί, αλλά ξεκινάμε εισάξιοι. Στην πορεία θα πούμε αν υπάρχει ισοτιμία. Και αυτό που θα ήθελα να πω είναι για τη θέση ευθύνης που έχει η Διοικούσα Αρχή στο πώς θα συμπεριφερθεί στην μειοψηφία που υπάρχει εδώ μέσα. Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που συμμετέχουν πρώτη φορά στα κοινά και το πώς θα μας συμπεριφερθείτε σε αυτούς τους ανθρώπους που πρώτη φορά δοκιμάζουν να ανοίξουν τα φτερά τους και να προσφέρουν κάτι, ο καθένας από το δικό του μετερίζει, με τις δικές του γνώσεις, μέχρι εκεί που μπορεί, θα κρίνει και στην επόμενη πενταετία κατά πόσο κι άλλοι οι άνθρωποι άξιοι θα θέλουν να συμμετέχουν στα κοινά. Οπότε για μένα αυτή η πενταετία έχει κάτι παραπάνω στις πλάτες της δικής σας, την ευθύνη του να μας χρησιμοποιήσετε και να μας συμπεριφερθείτε με έναν τρόπο που θα δώσει το έγνωσμα και σε άλλους ανθρώπους να ασχοληθούν με τα κοινά. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Εξαιρετική κυρία Σοφία Καρπανόλη, νομικό στο επάγγελμα, η οποία πιστεύουμε ότι θα εκπροσωπήσει επάξια, θα εξέλθει επάξια στο ρόλο αυτό του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην πράξη, προτείνουμε την κυρία Άννα Χαλιτάκη για την θέση της Ραμπλούς. Συμφωνούν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι, οπότε ομόφωνη απόφαση. Εκτός του κύριου Φιλιππάκη, ο οποίος είναι δικαιολογημένο από εδώ, προς τέσσερις. Στην Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγίου Νικολάου, η κυρία Σοφία Καρμανόλη. Για τη θέση Αντιπροέδρου, η κυρία Μαρία Χανιωτάκη προτάθηκε, εγώ συμφωνώ. Οπότε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο με 24 ψήφους και τις απουσίες του κυρίου Φιλιππάκη, νέα Αντιπρόεδρο στο Δημοτικό Συμβούλιο του Αγίου Νικολάου, η κυρία Μαρία Χανιωτάκη. Στη θέση του Γραμματέα, έχει προταθεί η κυρία Άννα Χανιωτάκη. Εγώ συμφωνώ. Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο με 24 ψήφους. Αν μπορούσα να ψήφιζα, θα ψήφιζα. Δεν ψήφιζα. Αν μπορούσα να ψήφιζα. Οπότε. Μόνο κυρία Χανιωτάκη. Όλοι τις τρεις. Οπότε, ομόφωνα και η κυρία Άννα Χανιωτάκη είναι ένα νέο Προεδρείο. Το οποίο απαρτίζεται έντονα γυναίκα. Απόλυτα, είναι η κυρία Σοφία Καραμανόλη ως Πρόεδρος, η κυρία Μαρία Χανιωτάκη ως Αντιπρόεδρος και γραμματέας η κυρία Άννα Χανιωτάκη. Σας συγχαίρω και εγώ και εύχομαι πραγματικά μια καλή και δημιουργική παραγωγική θητεία. Να είμαστε καλά. Εγώ οφείλω να σηκωθώ, η δουλειά που ήταν μέχρι εδώ, να δώσω θέση μου στη νέα Πρόεδρο και στο Προεδρείο για τη συνέχεια. Για την εκλογή της Δημοτικής Επιτροπής. Και θέλουμε να συμμετέχει γιατί πρέπει να συμμετέχει στα
είμαι σίγουρη γι' αυτό και γι' αυτό θα πάρω και το μάθημα εξαιτίας όλοι οι πόλοι για να αρχίσουμε σιγά σιγά να συμμετέχουμε έργα. Αμέσως μετά την προβλεπόμενη διαδικασία εκλογής του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και με την ανάγκη των τακτικών μου ως Προέδρου, θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο τον Δήμαρχο τον Μανώλη τον Μανεγάκη για την δημοτική για μένα πρότασή του, όσο και τους συναδέλφους μου δημοτικούς συμβούλους που πήραν μέρος στην εκλογική διαδικασία και με τίμησαν με την ψήφο τους, ειδικά καθώς η απόφαση αυτή του ορισμού μου ως Πρόεδρου ήταν ομόφωνη, ευχαριστώ ιδιαίτερα και την μειοψηφία όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό για μένα συνιστά πρόκληση. Να ανταποκριθώ δηλαδή επάνω στα καθήκοντά μου και στις απαιτήσεις του νέου ρόλου που καλούμε να υπηρετήσω. Κύριος στόχος είναι προφανώς η έμπνευση και η δημοκρατική λειτουργία του σώματος, η ενδυνάμωσή του και η ανάδειξή του σε χώρο δημιουργίας και δράσης. Η ενότητα, η σύμπνοια, η αλληλεγγύη και η συνεργασία θεωρώ ότι αποτελούν δεδομένες αρχές όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού οι αιρετοί, ανεξαρτήτως παρατάξεων, έχουν θέσει κοινό στόχο την προσφορά στους συμπολίτες και την πρόοδο του τόπου. Αναγκαία βέβαια προϋπόθεση γι' αυτό είναι η συνεργασία με τους υπαλλήλους του Δήμου, αφού μαζί με αυτούς οφείλουμε να λειτουργούμε με γνώμονα το συμφέρον του μεγάλου διαδήμου και των κατοίκων του και με αγότερο στόχο την πληστοποίηση της κοινωνικής ωφέλειας γενικότερα. Το βάρος της ευθύνης που αναλαμβάνουμε είναι μέγιστο και το γνωρίζουμε. Έχουμε επίγνωση των προκλήσεων της εποχής, αλλά και των προσδοκιών των συμπολιτών μας, όχι μονάχα εκείνων που μας επέλεξαν για να κρατήσουμε το τιμόνι των δημοτικών πραγμάτων την επόμενη πενταετία, αλλά και όλων των εξαιρέτους. Ήταν σε μένα ευδιάκριτη τόσο κατά την προεκλογική περίοδο όσο και το επόμενο μετοπλογικό διάστημα, ο ενθουσιασμός και η θέληση όλων να εργαστούμε σκληρά, υπηρετώντας πάντα τις αρχές μας με στόχο ένα Δήμο ξεχωριστό, το Δήμο της πρωτεύουσας του Μωμού, ανταποκρινόμενο στις ιδιαιτερότητες της περιοχής και των χαρακτηριστικών της. Απαραίτητη είναι η υποστήριξη αυτής της προσπάθειας με συμμετοχή και διάλογο, και κυρίως εξωστρέφεια και συνεργασία με γειτονικούς Δήμους ή τους Δήμους του νησιού μας ή ακόμα και με Δήμους που έχουν παρόμοια προοπτική και όραμα. Η επικοδομητική συνεργασία άλλωστε με την περιφέρεια Κρήτης, αλλά και η διεκδίκηση των απαραίτητων εργαλείων και κονδυλίων από την κεντρική κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση για να βελτιώσουμε την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών είναι επιτακτική. Αντίπαλός μας είναι μονάχα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε διαχρονικά ή που αναφύονται στην πορεία του χρόνου και κανένας μα κανένας άλλος. Επιδίωξή μας είναι να δημιουργήσουμε μια νέα σχέση του Δήμου με τον πολίτη, ώστε να νιώθει ο καθένας χωρίς αποκλεισμούς ότι συμμετέχει και ότι εισακούεται. Η δημόσια και μόνιμη διαβούλευση θα περνά και μέσα από τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, χώρο σύνθεσης απόψεων και αντιθέσεων που θα αποτελεί την πηξίδα μας. Και όλη αυτή τη νέα φιλοσοφία εκφράζει και ο Δήμαρχός μας, ο Μανώλης μαζί με το νέο εκτελεστικό σχήμα που πολύ σύντομα θα ανακοινωθεί, είμαι βέβαιη ότι θα δώσει τη νέα πνοή που χρειάζεται ο τόπος μας, χωρίς να παραγνωρίζουμε φυσικά και τις προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα από προηγούμενες δημοτικές αρχές. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι να έχουμε μια μήνυ φοιτήρα. Και εγώ στα δημοτικά δρόμενα προκειμένου να βοηθήσω τον τόπο μου.
θέλω πραγματικά να βοηθήσω τον τόπο μου. Συμμετείχα στη συνεργασία δημοτών με επικεφαλής των Θωμά του Χαριτάκη. Ο κόσμος, όπως είπε και ο Δήμαρχος, είμαστε μια ευήλικτη ομάδα εδώ που συμμετέχουμε προκειμένου να βάλουμε όλοι μαζί το λιθαράκι μας για την πρόοδο και το καλό της περιοχής του Δήμου γενικότερα. Και θα ήθελα να πω ότι όσον αφορά στην περίοδο της περιφερειακής μου φοιτείας, νομίζω ότι πρόσφερα αρκετά όσον αφορά στα τεχνικά έργα. Είχα μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με τον Περιφερειάρχη, τον Σταύρο τον Αρχαντάκη, και είχα μια πολύ καλή βοήθεια όσον αφορά γενικότερα στο νομό, αλλά και στο Δήμο ιδιαίτερα, και αυτό νομίζω έχει φανεί κατά τη διάρκεια της τετραετίας όσον αφορά τα τεχνικά έργα ως εκτοπίστων, ανεξάρτητα αν υπηρέτησα ως αντιπεριφερειάρχη στον νομό, αλλά ήμουν και τεταλμένη σύμβουλο στα τεχνικά έργα του νομού. Και θέλω και από το βήμα αυτό που μου δίνεται να τον ευχαριστήσω για τις επιλογές που είχε κάνει. Θέλω να βοηθήσω, επαναλαμβάνω, τον τόπο μου από τη θέση που μας συνεφέρεξε ο Δημότης, και εύχομαι να έχουμε όλοι καλή φοιτεία, καλή συνεργασία που προέχει σε όλους μας, γιατί νομίζω η συνεργασία και η σύνθεση των απόψεων των πολλών θα επιφέρει το καλύτερο αποτέλεσμα. Ευχαριστώ.